λίγο τη φετινή πορεία της United σε Premier League και Ευρώπη, ναι, μέτρια προς κακή. Γι' αυτό ευελπιστεί πως με τον Αμορίμ θα μέτρια το αλλάξει. Μέτρια παρουσία, 13η είναι στη βαθμολογία. Εμείς εδώ βλέπουμε τα ευρωπαϊκά της αποτελέσματα, τα οποία είναι τρεις και τα τρία ισοπαλίες μέχρι τώρα. Και βέβαια να πούμε ότι έχει εντός έδρας, πέρα από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, έχει την Bodo Glimt και την Glasgow Rangers, την ομάδα που αύριο θα υποδεχτεί ο Ολυμπιακός. Και έχει να πάει στην Τσεχία να παίξει με την Βικτόρια Πλιζέν και στο Βουκουρέστι με τη Στεάουα. Ναι. Ωραίο. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε ότι στην Premier League έχει και αρνητικό συντελεστή τερμάτων. Αρνητικό συντελεστή τερμάτων, ναι. Αυτό. 9-12 και μάλιστα εντός έδρας θα πηγαίνει χειρότερα. Δείτε εδώ τι γίνεται. 4-8. 4-8. Δύο νίκες, μία ισοπαλία, δύο έχει και το 0-3 από τη Λίβερ που είναι μέσα και... Ναι, ρε γλεντιά. Λοιπόν... Απέναντι σε ελληνικές ομάδες έχει... Αν... Έχει ενδιαφέρον, ναι. Έχουμε έτσι και λίγο χρόνο να αναφερθούμε και να θυμηθούμε... Όχι λίγα μάτς, ναι. 12 τον αριθμό. Η μοναδική ήττα της United, ας τα πάρουμε με τη χρονική σειρά, το κυπελούχο το 91-92 με τον Αθηναϊκό, έτσι. Ναι. Το 0-0 στη Λεωφόρο και το 2-0 που βλέπουμε εδώ είναι στην παράταση, παρακαλώ. Στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική αδικία που έχει γίνει. Σεπτέμβριο το 91, Νίκος Αργκάνης βέβαια. Ποια αδικία. Και ο Πρόκοπ προπονητή στο Ατρομήτου. Αδικία τότε. Γιατί τότε πρέπει ο Αθηναϊκός να περάσει. Ο Αθηναϊκός. Ναι, ο Αθηναϊκός έπρεπε να περάσει. Εντάξει, δέχτηκε αρκετή πίεση, πρέπει να πούμε, στη ρεβάνση του Old Trafford. Από εκεί πέρα, μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού και ήττα 3-1 στο Old Trafford. Στα τελευταία λεπτά έμεινε από δυνάμεις. Ναι, στον Όμιλο τότε το 2000. Τελευταίο τέταρτο έμεινε από δυνάμεις. Την κάρτα πίσω, παιδιά, κουβεντιάζουμε για άλλο μάτς. Έλα, λοιπόν, ναι, 3-1 είναι αυτό. Είναι με Άγγελο Αναστασιάδη. Με Άγγελο στο 75, το μάτς είναι ένα. Είχε σοβαρίσει ο Καραγκούνης, ένα ψηλοκρεμαστό σου. Ένα σούτ εξωτερικό περιοχή. Ναι, ναι, ναι. Και μετά 3-1 με Σκόλς, αν θυμάμαι καλά. Το Παναθηναϊκό μάτι τη Τριγυρνέα δεν είναι ένα του 2001, είναι το περίφημο Χουις Γιούρκα. Χουις Γιούρκα, ναι. Του Σερ Άλεξ. Ολυμπιακός United 0-2. Είναι το παιχνίδι που ήρθε η United στην Αθήνα λόγω της 11ης Σεπτεμβρίου. Δεν έγιναν τα μάτς και ήρθε μετά από 20 μέρες και παίχτηκε εκείνο το παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο. Νίκησε η United. Και το 3-0 που βλέπουμε στο Old Trafford μέχρι το 70 κάτι ήταν 0-0 και είχε πιάσει πέναλτι ο Ελευθερόπουλος. Του Νίστελ Ρόι. Όχι. Του Νίστελ Ρόι. 3-0. Τα γκολ μπήκαν από το 78 και μετά. Ο Ελέ παίζει με σπασμένο δάχτυλο, έχει πιάσει πέναλτι του Φανίστελ Ρόι. Έχει πιάσει και πέναλτι. Και... Μάλιστα υπάρχει μια φάση εκείνο το μάτς που φεύγει ο Αλεξανδρής μισό γήπεδο κούρσα μόνος του και τον προλαβαίνει ο Λοράν Μπλάν. Αυτό, συγγνώμη παιδιά, δεν είναι ο Φαμ. Όχι, ναι, μετά. Φαμ πέρυσι είναι μετά. Πιο μετά. Λοιπόν, πάμε και στη δεύτερη κάρτα όπου μπορούμε να θυμηθούμε μια κακή χρονιά για τον Ολυμπιακό. 4-0 έχασε το Old Trafford με αποβολή του Ζε Ελίας για ένα μαρκάρισμα στον Βερόν. Και ήταν 3-2 στη Ριζούπολη. Αυτό όχι, δεν είναι στη Ριζούπολη, είναι Νίκο. Στη Ριζούπολη, όπου το πάλεψε ο Ολυμπιακός. Δύο γκολ του Λάμπρου Χούτου. Μπράβο, στη Ριζούπολη. Το 0-2 που ήταν πριν ήταν στο ΆΚΑ, ένα χρόνο πριν. Γενικώς κάθε χρόνο ερχόταν η United στην Αθήνα. Λοιπόν, την επόμενη χρονιά 5-0 στο. Σούμ είναι αυτό. Στο Old Trafford. Εδώ είναι Σούμ. Είναι χρονιά double για τον Παναθηναϊκό το 3-4, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και νίκη της United στην Αθήνα επί του Παναθηναϊκού και το 13-14 είμαστε η μοναδική ομάδα, ήταν της United από ελληνική ομάδα. Ναι. 2-0 με Kevin Campbell, Τσόρι Ντομίγκες. Ο Κάμπελ έκανε το 2-0, ήταν 20 τότε πεσμουδιακό. Ναι. Και επειδή στο παιχνίδι αυτό ήμουνα, αυτό το μάτς ήταν εκδρομή. Το hat-trick του Φαν Πέρση. Το μάτς του United Ολυμπιακός έχει κάνει τη μεγάλη κίνηση για να γυρίσει το μάτς ο Μίτσελ και βάλει το Βέργο. Ναι. Μια ευκαιρία ο Φουστέρ θυμάμαι να κάνει το 3-1 και να αλλάξουν όλα. Τέλος πάντων. Είναι η πρώτη φορά που πάει Μάντσεστερ ο ΠΑΟΚ, γιατί όλα τα προηγούμενα μάτς ήταν Λονδίνο. Ζήσεις Βρίζα στο Arsenal ΠΑΟΚ 1-1 το 3 Λονδίνα μέχρι τώρα. Ναι. Το ΠΑΟΚ Arsenal είχε γύρει το γήπεδο εκεί. Είναι φάουλ γκολ Φραντζέσκου. Σωστό. Από αριστερή πλευρά. Τότε να πάω και 1-2 με Σαλπιγκίδη. White Hart Lane ακόμα. Αποβολή. Νομίζω ναι. Κλάους Αθανασιάδης και Σαλπιγκίδης στα γκολ. Και αποβολή στα Φιλίδη. Ναι, αποβολή στα Φιλίδη. Ναι, ναι. Πάνω στη γραμμή έκανε χέρι. Και... Ναι. Πάω Τσέλσι 0-1 με μπάμπα η Τσέλσι τότε. Πάω Τσέλσι 0-1 με Βίλιαν. Σκόρερ. Βίλιαν και μπάμπα στην ομάδα. Και 4-0 με αποβολή Χατσερίδη.
Με 10 παίκτες είχε αποβληθεί νωρίς ο Χατσερίδη, όπου είχε γίνει και λίγο ο Κρανός, είχε γίνει λίγο ανέκδοτο. Τι Χατσερίδη, γράφαν τότε οι φίλοι του Πάκου στα social media. Κάτσε, περίμενε, ξάπλωσε ο Χατσερίδη, θα σηκωθεί, περίμενε, μην βιάζει. Ναι. Τι γελάνε, ο Γιώργος τον φόρτωσε. Και αυτόν. Το θυμήθηκα αυτό το στόπερ, ναι. Αβραμίδη, το πρώτο και τελευταίο γκολ του Γουίλιαν στην Τούμπα, ε. Ναι. Θα βάλει στο κύπελο ο Ελλάδος. Θα έχει φύγει μέχρι τότε, φίλε. Καλά, εντάξει. Αυτό είναι το τελευταίο γκολ της Τσέλσι επί ελληνικού εδάφους πριν σκοράρει κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και τότε να πάω. Ο Μπέιλ δεν έπαιζε τότε στην Τότεναμ. Τέλος Οκτωβρίου. Ο Γκάρεθ Μπέιλ πριν φύγει. Ένα χρόνο πριν φύγει, δεν ήταν. Τότε να πάω. Ναι. Νομίζω, ναι, έπαιζε, ναι. Τότε να πάω το 1-2, λέτε. Το 1-2. Εκεί πήγανε 11 με το σχολικό λεωφορείο. Πολύ μεγάλο σχήμα του Πάου. Εδώ και εδώ ήρθανε με το σχολικό λεωφορείο. Το χαρστρομπάρι το παιχνίδι. Ένα γέρο προπονητή είχε η. Πώς το λένε, ζει αυτός ακόμα. Ο Χόξον. Είχε το Χόξον. Ένα γέρο είχε, μωρέ, που. Ναι, ένα παππού είχε. Το Χάρι Ρέντναπ, μήπως είχε. Το Ρέντναπ είχε. Ναι, Χάρι Ρέντναπ.